Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι σου έκλεισα σήμερα ένα βίντεο, αλλά ξανανοίγω. Λοιπόν, πήγα για μάθημα και μου είπε ο κύριος ότι από Τρίτη μπορούμε να ξεκινήσουμε και στις 12 η ώρα, γιατί θα σταματήσει μια κοπέλα. Αυτά. Δεν ξέρω γιατί είμαι έτσι. Πήγα τώρα να σου δείξω αυτά που πήρα. Πήγα στο Smart και πήρα αυτό το παγωτό, είναι το πιο ωραίο παγωτό που έχω φάει. Και πήρα από το Smart και μία τέτοια σοκοφρέτα και άλλη μία, νάτι. Και φίλε, τι ζέστη είναι αυτή. Πήγα και στο Γαλαξία και πήρα στην μικρή και άλλες ξυλογωγές να έχουμε να ζωγραφίζουμε. Είναι 24. 2,75 έκαναν. Ωραίες είναι. Μου αρέσουν. Πήρα ένα τέτοιο πατατάκι, κλασικό με αλάτι. Λοιπόν, βγήκαν αυτά εδώ πέρα τα Pringles, άμα το λέω σωστά, με γεύση τζατζίκι, φίλε. Πρέπει να είναι τέλεια. Αυτά. Πήρα και δύο χυμούς. Έχω πάρει, αλλά ξέρεις τώρα πήρα έτσι, ρε παιδί μου. Εδώ. Πήρα και αμύγδαλο για να κάνω τον χαλβά. Ίσως αυτό το βίντεο το συνεχίσω αύριο, που σίγουρα θα το συνεχίσω αύριο, γιατί σήμερα δεν έχω τίποτα να σου δείξω. Θα το συνεχίσω αύριο και ίσως αύριο κάνουμε και τον χαλβά για να σου δείξω τη συνταγή. Λέω το. Και πήγα και σε ένα μαγαζί με ξηρούς καρπούς, πήρα φιστίκια γίνηση για 4 ευρώ πήραν και νομίζω ότι από το Lidl συμφέρουν πιο πολύ, γιατί δίνει 8 ευρώ και έχει παραπάνω ποσότητα. Τέλος πάντων. Τώρα πήρα αυτά. Σε κλείνω να οργανωθώ. Να πάω σε λίγο να πάρω τη μικρή. Θα κάνω ένα ντουζ. Θέλω μπάνιο, έκανα πριν βγω. Αλλά τώρα έτσι θα κάνω ένα ντουζ. Να κάνω και τα σκυλιά. Αυτά, από ό,τι τα λέμε αύριο. Λοιπόν, αποφάσισα το χαλβά να το κάνω σήμερα, είναι απόγευμα τώρα, να σου δείξω λίγο τα υλικά. Λοιπόν, τώρα σε ένα μπολ βάζεις 500 ml νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη βάζεις και το ρίχνεις εδώ μέσα. Μετά θέλεις 240 γραμμάρια cornflour, καλά εμένα μου πες 246, Klein Mine, και αυτό επίσης το ρίχνεις εδώ μέσα. Μέσα, όχι έξω σαν και εμένα. Εδώ είμαστε. Περίμενε. Λοιπόν, τα ανακατεύεις όλα αυτά πάρα πολύ καλά, να μην υπάρχει τίποτα. Και μετράς άλλα 300 ευρώ, λέω. Άλλα 300 γραμμάρια. Καλά, πώς έγινε τώρα αυτό, το έκανα έτσι και άλλαξε, έλα Παναγία μου. Και σιγά σιγά το ρίχνεις στην κατσαρόλα για να γίνει η καραμέλα. Τώρα, ας πούμε, ρίχνω εγώ λίγο. Εδώ, που δείχνω, δεν ξέρω. Μέχρι να λιώσει και σιγά σιγά όλο αυτό και μετά θα σου δείξω. Λοιπόν, ξέχασα να σου πω ότι θέλει και λίγο ηλιέλαιο. Τώρα πόσο, δεν ξέρω, κάτσε να δω πόσο λέγεται. Θέλει 100 γραμμάρια. Εγώ βέβαια δεν βάζω γιατί βγαίνει πολύ μελάδι, οπότε ρίχνω λίγο έτσι, ορίστε, ίσα ίσα. Γιατί μετά αυτό έρχεται και κάθεται όλο πάνω και γίνεται σαν γλίτσα, εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Δηλαδή εγώ που το έχω συζητήσει με τον μπαμπά μου, που είναι λάτρης αυτού του χαλβά, τόσο που βάζω φτάνει. Ακόμη περιμένω εδώ να λιώσει αυτό. Αυτά. Λοιπόν, τώρα ελπίζω να με ακούς. Αφού γίνει έτσι και λιώσει. Περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι μυρίζει λίγο άσχημα, θα καμένω, αλλά τέλος πάντων. Τώρα αυτό είναι και δύσκολο με ένα χέρι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά το βγάζω από το μάτι, έτσι εδώ, παίρνω μία κουτάλα και από αυτό εδώ αρχίζω, δεν μπορώ να μιλήσω καλέ, αρχίζω και ρίχνω σιγά σιγά, ναι, τέλος πάντων, σιγά σιγά αρχίζω και ρίχνω. Τώρα κατάλαβες, θα την κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία, σε κλείνω να το κάνω γιατί αυτό καίει υπερβολικά πολύ και θα σου πω. Λοιπόν, εγώ τώρα το έριξα όλο με τη μία. Αυτό αρχίζει και γίνεται σαν, πώς να το πω ρε παιδί μου, σαν πέτρα λίγο κάπως, σαν μία μάζα, ένα τέτοιο.
Μην το φοβηθείς, γιατί αυτό όσο το ανακατεύεις, τώρα θέλει να το βάλεις πάνω. Όσο το ανακατεύεις, κάτσε λίγο να κλείσω να με ακούς, όσο το ανακατεύεις αυτό γίνεται. Μην το φοβηθείς καθόλου. Ας το σιγά σιγά να έρθει και να λιώσει και θα γίνει. Αυτό εδώ το πράγμα γίνεται. Εγώ στην αρχή είχα απογοητευτεί, τώρα δεν. Τώρα το έχω μάθει ότι γίνεται έτσι, παιδί μου, κατάλαβες. Αυτό. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή και αν είσαι μικρός, ρε παιδί μου, σε ηλικία και αυτά, καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω, καλύτερα να μην το επιχειρήσεις μόνος σου. Ναι. Αυτά. Να έχεις μαζί σου κάποιον, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα πώς το λέω, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θεωρώ γιατί παιδιά ζεματάκι, καραμέλα και απίστευτο, δεν γίνεται. Αυτά. Λοιπόν, μόλις έρθει και λιώσει και γίνει, θα σου το δείξω. Λοιπόν, μέχρι να πλύνω τώρα εγώ αυτά εκεί, το άφησα έτσι το μάτι μόνο το πάνω και ήρθε και έλειωσε, δεν είναι πια, έχει γίνει σαν ζελές ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό, και τώρα θέλει να είσαι από εδώ πάνω, να το ανακατεύεις όλη την ώρα και κάποια στιγμή θα γίνει. Εγώ τώρα αυτό εδώ πέρα θα το χωρίσω σε ταψάκια και τέτοια, γιατί θα το κρατήσω, θα το μοιράσω. Αυτά. Τώρα αυτό έχει αρχίσει και πίζει. Επίσης και εδώ είναι λίγο επικίνδυνο γιατί αρχίζει και πιτσιλάει. Οπότε τώρα σε κλείνω για να το κάνω. Και τώρα κάπου εδώ θα αρχίσω να ρίχνω το αμύγδαλο. Τώρα εγώ δεν έχω πάρει το ολόκληρο, έχω πάρει αυτό το τέτοιο, ξέρεις. Αυτά. Θα το βάλω. Θα το ανακατέψω. Θα το χωρίσω σε ταψάκια. Και θα σου δείξω. Τώρα αφού το έβαλα στα ταψάκια, τι θα γίνει μανούλα μου, θα εστιάσεις ποτέ. Θα πάρω ζάχαρη, που ελπίζω να μην τη ρίξω κάτω, αλλά έτσι κι αλλιώς θα ξανασκουπίσω τώρα. Λοιπόν, και περίμενε γιατί θα μου πέσει. Απλά έρχεσαι και ρίχνεις από πάνω, τώρα εγώ με ένα χέρι δεν μπορώ. Τέλος πάντων, ορίστε έτσι και εδώ. Και απλά το βάζεις στο φούρνο για πολύ λίγο, ίσα ίσα να έρθει και να κάνει, ρε παιδί μου. Βάλ' το 5 λεπτά στο πολύ δυνατό, ξέρω εγώ, όπου θέλεις βάλ' το. Πάντως αυτή είναι η συνταγή, τίποτα άλλο. Και μην νομίζεις τώρα με τη ζάχαρη, δεν βγαίνει καθόλου γλυκό, έχω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι που σε λιγώνει. Αυτά, έχω να πλύνω αυτό και να καθαρίσω νεροχύτη. Λοιπόν, είναι έτοιμα. Αυτά εδώ είναι. Θα δώσω τώρα να το ψάξει στο γείτονα και έβαλα και στο σακουλάκι εδώ έτσι για το μωρό. Αν θέλουν οι ίδιοι και τρώει το μωρό να δώσουν. Είναι με λαχανικά αυτό που σου είχα δείξει. Αυτά. Λοιπόν, γιατί ξεκινάει όποτε θέλει αυτό το βίντεο του κινητού. Πώς είμαι έτσι, Θεέ μου. Εν τέλει έδωσα και τα δύο τα μικρά τα ψάκια στα παιδιά. Μην νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερη ποσότητα, είναι πολύ λεπτό όλο αυτό. Γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ λίγο, ρε φίλε, να δώσω το ένα μόνο σιγά. Λοιπόν, και αυτό θα το δώσω στον μπαμπά μου. Και τελείωσε η υπόθεση, έτσι γιατί εγώ δεν ήθελα να κρατήσω. Εγώ θέλω το παγωτό μου, ρε παιδί μου, δεν θέλω τώρα τέτοια γλυκά και αυτά. Οπότε αυτό ήταν ο χαλβάς, δεν ήταν τίποτα, τίποτα δεν είναι, δηλαδή πραγματικά δεν θέλει τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν τα κατάλαβες και έτσι όπως σου τα έδειξα. Τέλος πάντων. Αυτά. Ουσιαστικά βάζεις μέσα στον μπολ, θα στα πω και πάλι. Θα βάλεις μέσα σε ένα μπολ μισό λίτρο νερό. Μέσα σε αυτό το μπολ προσθέτεις 500 γραμμάρια ζάχαρη. Και προσθέτεις και τα 240 γραμμάρια το corn flour. Τα ανακατεύεις και μέσα στην κατσαρόλα ζεσταίνεις σιγά σιγά 300 γραμμάρια ζάχαρη για να λιώσει και μετά απλά σιγά σιγά ρίχνεις το μείγμα αυτό το υγρό και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό και το βάζεις στο φούρνο αφού πρώτα έχεις ρίξει και το αμύγδαλο, αλλά δεν θέλουν να βάλουν, ρε παιδί μου, δεν βάζουν. Εσύ άμα δεν γουστάρεις μην βάλεις, ή δεν ξέρω, βάλε κάτι άλλο, βάλε καρύδι, λες να ταιριάζει, δεν ξέρω. Αυτά, τώρα σε κλείνω και θα συνεχίσουμε και αύριο λογικά. Ναι. Λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα και θα σου κλείσω αυτό το βίντεο. Σε λίγο έχω μάθει. Για την κουπέλα μου! Θες να πεις γεια στις φίλες σου? Είσαι μια κούκλα? Αυτό είσαι φιλί! Τίποτα? Ναι! Είσαι πολύ όμορφη! Αυτό είσαι φιλί!
Ευχαριστώ, φτάνει. Δεν θέλω να φας make-up. Σε παρακαλώ, δηλαδή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, το νέο μας είναι ότι η Ρεγκίνα έπαθε κολπίτιδα και δίνουμε τώρα αντιβίωση. Θα μου πεις πώς την έπαθε, τι έγινε. Επειδή είναι με το πόδι της τώρα αρχίζει και χαμηλώνει ακόμη πιο πολύ, γιατί το χειρουργείο που της είχαμε κάνει, τη βοήθησε, αλλά εντάξει, τώρα είναι και γιαγιά. Δηλαδή, άμα δεν το είχαμε προλάβει το σκύλο, το κάναμε 4,5 μηνών χειρουργείο στα πόδια και άμα δεν την είχαμε κάνει θα ήταν ανάπηρη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, την προλάβαμε, αλλά δηλαδή δεν θα πήγαινε ούτε έτσι όπως πάει. Τέλος πάντων, και επειδή είναι πολύ χαμηλωμένη, όταν κατουράει και ακουμπάει κάτω, κατάλαβες, μαζεύει ό,τι έχει. Γιατί εντάξει, εγώ πλένω όλη μέρα τη βεράντα, αλλά όσο να πεις είναι έξω, έχει σκόνες τέτοια, οπότε την ξαναπάθαμε. Αυτά. Οπότε δίνουμε αντιβίωση και προβιωτικά και θα πάω να τις αγοράσω και αγελαδίτσα να φάει, μου είπε ο γιατρός. Θέλει γιαούρτι αγελαδινό. Τώρα εγώ έχω κάποια, αλλά εντάξει, θα τις πάρω κανονική αγελαδίτσα, αυτή που τρώει πάντα. Αυτά. Τίποτα άλλο. Όταν ήμουν μικρή πήγαινα φωνητική, άσχετο. Σταμάτησα όμως. Και τώρα βρήκα μια άλλη, σκέφτομαι να ξαναρχίσω να ασχολούμαι και ίσως κάποια στιγμή κάνω κάτι δικό μου, τέλος πάντων. Τώρα τι είναι δικό σου, δεν ξέρω, λες να κάνω ένα δίσκο, μήπως πάω στο X Factor, θα μου πεις δε στα μούτρα σου μωρή, βέβαια και θα πάω, θέλω. Λοιπόν, θα δούμε, πάντως σκέφτομαι να ξαναξεκινήσω μαθήματα φωνητικής. Αυτά, έχω βάλει την τρέσα μου τη φυσική, μια φόρμα έβαλα, αυτά. Θα σε κλείσω. Actually. Θα σε κλείσω. Θα ξεκινήσω άλλο βίντεο κάποια στιγμή. Οπότε κάπου εδώ θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα το πούμε σε ένα επόμενο και φιλιά πολλά.